Τα τρώει! Φιγελάκι! Τρώει ένα! Τρώει! Ο γάτας, ο σκύλος τρώει τα πέλη της γάτας και εμείς ασχολούμαστε με τους πολυγαμίκους. Έλατε, αυτά είναι. Λέει λοιπόν, το ότι έκατσες να βγάλεις ένα ολόκληρο βίντεο για εμένα επειδή απλά είχα μια διαφορετική άποψη, αυτό με ξεπερνάει. Το ότι έκανες 5 προφίλ για να απαντάς, αυτό είναι εμένα. Διαβάζει εσύ, ενώ εγώ θα βαφτώ. Θα κάνω την τεράστια εγκίνηση να βάλω κραγιόν. Νομίζω, ρε παιδί μου, ότι είναι. Νομίζω ότι είναι too much. Γράφεις τώρα. Γράφω, ναι, εντάξει. Νομίζω ότι είναι too much να το ξαναδιαβάσουμε όλο αυτό. Αφού το αναλύσει, κάνουμε και live, ρε φίλε. Εντάξει. Ξέρω εγώ. Πόσες φορές έκανε αυτός ο άνθρωπος προφίλ για να γράψει. Θες να το διαβάσουμε, το διαβάσω. Δεν διάβασα το να δούμε. Εγώ δεν το διάβασα. Ήταν ένας τύπος με έναν όνομα. Δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι το όνομα του για να κάνει με τόση να είναι ξανά και ξανά προφίλ με το ίδιο όνομα. Βάζει και μετά ένα παύλα ξύλι. Ναι, γιατί είχε ένα άλλον. Στο πρώτο προφίλ ήταν το όνομα σκέπτον και μετά έδωσε σε απόκριση για να κάνει προφίλ που γράφει άλλα για να το δεχτεί. Κάτσε να το διαβάσω και να δούμε άμα θα βγάλουμε. Είναι κάτω από το βίντεο τρικυμία γρανίο. Άμα θα βγάλουμε βίντεο ή δεν θα βγάλουμε. Θα δείξει. Θα δείξει. Έλα μπανά μου, πως είπουσε άντες, τώρα διαφορετικό, τώρα είμαστε, είναι το πρώτο βίντεο που κάνουμε στα γραφεία μας. Που είναι στατικό, δεν είναι οδηγητικό. Ναι, εσύ εξακολουθείς να μην κάνεις face reveal, μόνο voice reveal, τώρα ναι. Κάνεις και arm reveal. Δεν θα έχω όμως και το νου μου στον δρόμο και στο οδήγημα, οπότε θα είναι. Έλα να σου πω, άκου λίγο το mixer, αν ακούμαστε καλά, εσύ που είσαι και του ήχου. Ο? Γράφουμε. Ναι. Πάλι γράφουμε. Λοιπόν, βλέπεις εδώ. Αυτή η κονσόλα ενώνει τους ήχους. Αυτό είναι το δικό σου το μικρόφωνο και αυτό είναι το δικό μου. Οκ. Εντάξει. Ναι. Ναι. Όλα κουτ. Όλα κουτ. Όλα κουτ. Λοιπόν. Εντάξει, μπορείς να γράψεις. Μπορείς να διαβάσεις. Εγώ βάζω κραγιά. Κάνω το λεγόμενο πάψη. Λοιπόν, λέει ο κύριος εδώ να βγάλω το ακουστικά, όμως δεν χρειάζεται. Κάρτα για. Βγάλτα, μωρό μου. Λέει λοιπόν, το ότι έκατσες να βγάλεις ένα ολόκληρο βίντεο για εμένα επειδή απλά είχα μια διαφορετική άποψη, αυτό με ξεπερνάει. Το ότι έκανες 5 προφίλ για να απαντάς, αυτό είναι εμένα να με ξεπερνάει. Εγώ εδώ έχω να πω ότι δεν το βγάζουμε για τον κύριο, το βγάζουμε για τον κόσμο. Το έβγαλες για τον κόσμο. Μαζί το βγάλαμε, παιδί μου. Ναι. Αλλά έλεγε. Είναι και κακοτονισμένο μισό λεπτό. Άλλα έλεγε στο προηγούμενο βίντεο, άλλα λες τώρα, αλλά δεν πειράζει. Σκοπός μου δεν είναι να πείσω αν η μονογαμία ή η πολυγαμία είναι καλό ή κακό, αλλά πως εμείς οι άνθρωποι θα πρέπει να σεβόμαστε τους άλλους ανθρώπους χωρίς να κρίνουμε. Αυτό σε σεβάστηκε και δεν έκρινε ποτέ στα σχόλια του, ναι. Ναι, αλλά και στα βίντεο δεν είπαμε κάτι, δεν εκρίναμε κανένα. Αυτό σε μπήκε κάτω από τα βίντεο και σχολίαζε τον κόσμο ρόλο και τον έκρινε, ναι. Κάτι που δυστυχώς το βλέπω να γίνεται από τους μονογαμικούς προς τους άλλους. Και ναι, δεν μπορεί να υπάρξει πολιτισμός αν κάποια ομάδα ανθρώπων καταπιέζεται στο όνομα της αγάπης, του έρωτα, επειδή η πλειοψηφία έχει αποφασίσει ότι κάποιοι θα πρέπει να ζουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Πάλι τα ίδια, δεν βλέπω που είναι η καταπίεση. Το ότι έχω μένος με την καταπίεση δεν με κάνει πολυγαμικό. Πολυγαμικό γραφεί. Αν το δεις, ο τορισμός είναι πολυγαμικό. Εντάξει, προσπαθώ να το διαβάσω. Δεν με κάνει πολυγαμικό. Προσπαθώ να κάνω διόρθωση. Δεν με κάνει. Είναι πολυγαμικό που γράφει. On the job, on the. Πέμε όμως, δεν είναι πολυγαμικό που γράφει. Το ίδιο ακριβώς μένος έχω και για αυτούς που μιλάνε άσχημα για τους ομοφιλόφιλους, ενώ δεν είμαι. Εντάξει. Αλλά ακόμα και πολυγαμικός να ήμουν, δηλαδή εγώ δεν έχω καρδιά, δεν έχω ψυχή, δεν θεωρούμαι άνθρωπος, δεν πρέπει να ακουστώ. Να ακουστείς, ναι, να πολυακουστείς, εντάξει. Δηλαδή ένας άνθρωπος που είναι πολυγαμικός είναι μόνο για σεξ. Ποιος το είπε τούτο? Δεν ξέρω. Τι είπε ένας άνθρωπος που είναι πολυγαμικός είναι μόνο για σεξ? Είναι μόνο για σεξ, γιατί άλλο είναι, ξέρω. Ναι, αφού υπάρχει άλλος όρος για το να είναι το πολυάμορη, πολυερωτικός. Άλλον το πολυγαμικός, άλλον το πολυερωτικός. Πολυγαμικός σημαίνει. Μάλιστα. Για σεξ πολλά. Και ότι δεν τον νοιάζει τίποτα άλλο σε αυτή τη ζωή και πως δεν είναι για σχέσεις ούτε για συντροφικότητα. Υπάρχει πολυσυντροφικότητα? Ναι. Αν υπάρχει. Να πάει να βρει έναν άλλον πολυσυντροφικό, να πολυσυντροφιαστού.
Άμα υπάρχει, παιδί μου, και το βρούμε στη βιβλιογραφία, να το συζητήσουμε. Όχι, χρησιμοποιείται αυτός ο όρος πάνω. Πολυσυντροφικότητα. Ναι, πολυσυντροφικότητα, πολύ άμορη. Δεν σημαίνει ότι όποιος όρος χρησιμοποιείται είναι και δόκιμος, με την έννοια του ότι είναι ένα μοντέλο που έχει μελετηθεί κοινωνιολογικά, μακροκοινωνιολογικά, μικροκοινωνιολογικά και έχει αποδειχθεί ότι είναι βιώσιμο. Ναι, μπορεί να είναι απλά θεωρίες. Μπορεί να είναι απλά θεωρίες. Δεν είναι ρε μάνα. Δηλαδή το να χλεβάζεις έναν άνθρωπο και να κάνεις ολόκληρο βίντεο, γιατί. Δεν τον εχλέβασα, κύριε μάνα, αφού το όνομα μου τίποτε τότε, ούτε τώρα. Δεν έχει σχέση με το όνομα, αλλά ούτε και ανώνυμα υπήρχε εχλεβασμός, νομίζω. Ό,τι έσπασα, απλά κάνει σπάσα, δηλαδή να μην λέμε μπιλάρες. Ό,τι με διασκέδασα, διασκέδασα. Εντάξει. Αλλά δικαιούμαι να διασκεδάζω με σχόλια κάτω από βίντεο στο κανάλι μου, το οποίο απευθύνονται σε μένα. Δικαιούμαι, δικαιούμαι. Μάλιστα. Έχει και λίγη διασκέδαση η δουλειά μας, ναι. Λες ότι η κοινωνία δεν ασχολείται με τους πολυγαμικούς. Στο προηγούμενο βίντεο εξέφραζε σε κάποια σημεία τους πολυγαμικούς. Ακόμη και στα σχόλια το έκαναν κάποιοι. Ακόμη και σε αυτό το βίντεο κάποιοι κρίνουν άσχημα. Γι' αυτό λέω ότι ακόμα στην κοινωνία δέχονται κατάκριση. Μάνα μου τους καημένους. Λες ότι κανείς δεν ασχολείται με αυτούς. Έλα ντε, αν βγουν ανοιχτά όπως ένας ομοφιλόφιλος, το τι θα πάθουν δεν γίνεται να. Τους κακομύριδες θα τους λιντσάρουν. Ναι. Πολυγαμική, come out. Πολυγαμική, βγείτε από την τουλάπα. Αν όλοι εσείς είστε πραγματικά ευτυχισμένοι, θα ήσασταν με τον σύντροφό σας και θα ζούσατε τον έρωτά σας και απλά δεν θα βγάζατε τόση κακία, γιατί οι άνθρωποι που έχουν μένος για την ερωτική ζωή του άλλου οι ίδιοι δεν είναι ικανοποιημένοι. Λοιπόν, είμαστε κομπλεξικοί. Δεν έχουμε καλή σεξουαλική ζωή. Είμαστε κομπλεξικοί. Πολυγαμικός. Καλή ερωτική ζωή. Όχι ότι έχω ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι και κάνουμε ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο και βγαίνει ο κάθε άσχετος που του βγάλε το βίντεο που πληκτρολόγησε hashtag sex, hashtag πολυγαμία και του βγάλε το βίντεο και έρχεται και κάνει τον έξυπνο. Όχι. Εμείς έχουμε θέμα. Πολυγαμικός δεν ξέρω αν είμαι. Α, δεν ξέρει. Να το ψάξεις, πρέπει να το εξερευνήσει, πες του. Πρέπει αγόρι και μου να το εξερευνήσεις. Και προηγουμένως νομίζω μας λέει ότι δεν ξέρει αν είναι. Εντάξει. Μακάρι να είσαι μάνα μου, ψάξε το. Πολυγαμικός δεν ξέρω αν είμαι, αλλά είχα τέτοιες σκέψεις και επιθυμίες, όμως τις καταπίεσα και δεν παρασύρθηκα. Γιατί μιλάει για παράσυρση, αφού είναι κάτι καλό, είναι πολύ. Αφού είναι κάτι εντάξει και δεν υπάρχει ηθικός φραγμός και δεν υπάρχει κάτι περίεργο. Πού είναι η παράσυρση? Για να είμαι σωστός και ηθικός άνθρωπος προς την κοινωνία, έτσι τουλάχιστον πίστευα. Α, εντάξει. Ακόμη και να τα έκανα, πάλι θα δεχόμουν κατάκριση. Ακόμη που καταπίεσα αυτές τις σκέψεις και τα συναισθήματα, πάλι δεν βλέπω να ευχαριστεί κανέναν. Αγάπη μου, άμα θέλει ο άνθρωπος να είναι πολυγαμικός, θα θέλει να πολυγαμηθεί, να πάει με τις ευχές μου και όπου τα 20 μου είναι. Ναι, και γιατί πρέπει να ευχαριστεί όλο τον κόσμο? Να πάρεις μάνα μου να πολυγαμηθείς, να κάνεις ό,τι θέλεις. Γιατί αναζητά το να, την έγκριση όλου του κόσμου για οτιδήποτε θέλει να κάνει? Ωραίο είναι το κουράγιο μου σου, Καμένη Γεωργία. Τώρα που σε θεωρώ, έγινε ωραίο μωρό. Όχι ότι δεν ήσουν. Καλό είναι. Είναι ωραίο, ναι. Ωραίο μωρό, ναι. Κατάκριση και λοιπά. Δεν προσπαθώ να πείσω πως όποιος είναι μονογαμικός είναι οπισθοδρομικός. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Είπα πως όλοι οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι και θα πρέπει να ζήσουν ελεύθερα χωρίς κατάκριση και ταμπέλες. Και εμείς έτσι είπαμε. Απλά είπαμε την προσωπική μας άποψη για την πολυγαμία. Έτσι δεν είναι? Στο live που κάναμε μαζί εμείς. Ναι. Είχα κάνει βίντεο προηγουμένως, μάνα μου. Σε ένα βίντεο, εγώ δεν είπα την προσωπική μου άποψη, είπα την επιστημονική μου άποψη. Ναι, είπες την προσωπική σου άποψη, εγώ λέω την επιστημονική μου άποψη. Στο live, εγώ είπα και την προσωπική μου άποψη. Ναι. Είχα πει πως όλες οι επιλογές καλές είναι, και η μονογαμία και η πολυγαμία. Επιτρέπει μας να είμαστε μονογαμικοί, ευχαριστούμε. Thank you. Απλά δεν ταιριάζουν. Το περίμενα. Απλά δεν ταιριάζουν όλα σε όλους και αυτό είναι απόλυτα σεβαστό. Απλά επειδή στον κόσμο κυριαρχεί η μονογαμία, υπάρχει επιβολή προς αυτό το μοντέλο σχέσης. Και στα βίντεο είπαμε ότι δεν υπάρχει καμία επιβολή. Από πού υπάρχει επιβολή? Σαν το white supremacy ένα πράγμα, ας πούμε. Σαν την woke culture, ας πούμε, που λέμε ότι υπάρχει, αλλά πού είναι, δεν ξέρω πού είναι αυτή η woke culture. Δεν είδα κανέναν ομοφιλόφιλο να με κυνηγάει, ας πούμε, να μου πει δέξουμε και τι είναι αυτά που κάνεις. Σκύψε, ευλογημένε. Ναι. Ναι. Αχ, Παναγία. Εξ αρχής, κάτι μην πούμε. Έχασες.
Ναι, το έχασα λίγο. Υπάρχει επιβολή, είναι αυτό που είπαμε, προς αυτό το μοντέλο σχέσης. Εξ αρχής δεν υποστήριξα τον τύπο που κράζουμε όλοι στο προηγούμενο βίντεο με την κοπέλα που την ανάγκασε να κάνει πράγματα που δεν ήθελε. Α, είδες, ήταν βίντεο το οποίο είχε να κάνει με συγκεκριμένη περίπτωση και ευκήκε τούτος που κάτω σαν το μανιτάρι. Ναι, αφού θεωρεί ότι υπάρχει ελευθερία και πιστεύει και το λέει ότι από μία λέει ότι είμαστε ελεύθεροι, από την άλλη προστεί όλη αυτή η κουβέντα. Ο ίδιος δεν είναι ελεύθερος, αγάπη μου. Ο ίδιος, άκου φίλε, δεν είσαι ελεύθερος. Δεν είναι σωστό να καταπιέζεις τον πραγματικό σου εαυτό. Από τη στιγμή που έχεις σκέψεις και προβληματισμούς και θα ήθελες να διερευνήσεις την πολυγαμικότητα σου, διερεύνησε την. Αλήθεια σου λέει. Κάμε το. Κάμε το με συνένεση όμως. Ό,τι και λέει οποιοδήποτε, δεν σε αφορά. Ζήσε τη ζωή σου όπως θέλεις. Το να προβάλλεις πάνω σε εμάς, σε μένα ως ψυχολόγων και ψυχοεκπαιδεύτρια αυτού του καναλιού, σε μένα και στον πάνω που έκαναν εκείνο το live ή στους άλλους τηλεθεατές που σχολίασαν, να προβάλλεις πάνω μας τις δικές σου εσωτερικές απαγορεύσεις, δεν σε βοηθάει. Εγώ δεν έχω θέμα με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ο εαυτός τους και είναι ξεκάθαροι με τους άλλους. Εγώ έχω θέμα με την υποκρισία. Τι ξεκάθαρο όμως το αίτημα, να το πω έτσι. Είναι μπερδεμένος. Μπορεί να εξομολογεί του που ήταν μικρός, να σου πω και τώρα εξομολογείται. Μου φαίνεται έτσι λίγο εκκλησιόπληκτος, μου φαίνεται. Μπορεί. Μπορεί να πήγαινε σε διάφορους πνευματικούς και να του λέει διάφορα και τον μπέρδεψε τον άνθρωπο. Ναι. Ακόμη και εσύ μιλάς απαξιωτικά λέγοντας ότι ο πολιτισμός έχει καθιερώσει τη μονογαμία. Δεν είναι απαξιωτικό, ήταν διαπίστωση. Τούτο είναι ένα fact. Είναι μια διαπίστωση. Είναι απαξιωτικότητα. Και πως οι άνθρωποι των σπηλαίων με λίγα λόγια ήταν πολυγαμικοί και πολυαυτόνατουσαν. Δηλαδή, όποιοι είναι τέτοιοι άνθρωποι, αυτόματα μπαίνουν στην κατηγορία του ζώου και του απολύτιστου. Δεν υπόθηκε αυτό ποτέ. Α, καλά. Και γιατί κάποιος να μην μπορεί να έχει τα καλά, όπως λες, και αυτού του κόσμου και του άλλου. Θα θέλω όλα δικά του, του αγόρι. Ελεύθερα, άμα δεν υπάρχουν θύματα γι' αυτό, ελεύθερα. Μπορείς να τα πάρεις όλα δικά σου. Δοκίμασε. Αλλά συνήθως θέλει. Είναι αυτό το πρόβλημα, το ότι θέλει να τα έχει όλα δικά του και δεν μπορεί να τα έχει όλα δικά του. Ναι, αλλά it takes two. Άμα δεν είναι θύμα ο άλλος, όλα καλώς. Αυτά λέμε. Και πάλι, ποιος θα το ορίσει αυτό, κανένας. Mm-hmm. Και πάλι, πολυγαμία δεν σημαίνει ότι θα είσαι και πρέπει να είσαι μόνος χωρίς σύντροφο. Δεν σημαίνει ότι είσαι καταδικασμένος στη μοναξιά. Μη μου πεις ότι η μονογαμία δεν ευθύνεται για πολλά διαζύγια. Αυτό το θεώρημα είναι λάθος. Δεν υπάρχει. Εντάξει, δεν ευθύνεται για πολλά. Okay. Κάνουμε βίντεο, Νικόλα. Κάνουμε βίντεο, Νικόλα. Τι τα τρώει! Φύγε, Λάκη! Ο γάτας, ο σκύλος τώρα τα πέλη της γάτας και εμείς ασχολούμαστε με τους πολυγαμίκους. Έλατε, αυτά είναι. Άκη, έλα εδώ, έλα εδώ. Κάτσε στο κρεβάτι σου. Δεν είναι φαΐ το σκάτω της γάτας, κάτσε. Λάκης, έλα εδώ. Μη μου πεις ότι η μονογαμία δεν ευθύνεται για πολλά διαζύγια. Το λέω με την έννοια ότι, όπως είπα και πριν, στην κοινωνία επιβάλλεται η μονογαμική σχέση και πολλοί που μπαίνουν μέσα σε μια μονογαμική σχέση, ενώ δεν είναι μονογαμική, αλλά το κρύβουν ή το καταπιέζουν, και γι' αυτό γίνονται και πολλές απιστίες, όπως γίνεται και με πολλούς ομοφυλόφιλους. Τώρα δεν μπορεί να ασχοληθούμε με αυτό το πράγμα. Εντάξει, ρε παιδιά, δεν έχετε το θάρρος να ακολουθήσετε τη φύση σας και υποτάσσεστε στην κοινωνία, δεν σας φταίω εγώ. Το ότι έχουν διαζύγια οι μονογαμικοί άνθρωποι, δεν φταίει η μονογαμία γι' αυτό. Δεν μπορεί. Όχι, μάνα μου, τούτος αφού λέει ότι επιβάλλεται η μονογαμική σχέση και πολλοί μπαίνουν σε μια μονογαμική σχέση, ενώ δεν είναι μονογαμική. Άρα το πρόβλημα είναι ότι μπαίνουν οι μη μονογαμικοί σε μονογαμική σχέση. Δεν είναι η μονογαμία το πρόβλημα. Ναι. Τότε μπορούμε να πούμε ότι είναι τα παιδιά το πρόβλημα, ο ανάδρομος Ερμής, το ένα, το άλλο. Το ότι κάποιοι τραυματίστηκαν ψυχικά επειδή έκαναν πειραματισμούς, και αυτό μπορεί να συμβεί, και γι' αυτό λέω πως όλα δεν είναι για όλους, και καλό είναι να μην μπαίνει κάποιος σε τέτοια μονοπάτια, δεν το νιώθει. Εσύ που το νιώθεις να μπεις. Το ίδιο γίνεται και στις μονογαμικές σχέσεις. Και εκεί οι άνθρωποι τραυματίζονται ψυχικά και ακόμη πιο περισσότερο. Μπορώ. Λέω σου, θυμίζει μου τον ψυχίατρο που πήγε το 96 στο Παγκόσμιο Συνέδριο Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας στην Αθήνα και έκαμε παρουσίαση ότι η οικογένεια είναι η αιτία των ψυχιατρικών προβλημάτων
Ο γάμος είναι η αιτία των ψυχιατρικών προβλημάτων, γιατί 99% των ανθρώπων που ήταν στο ψυχιατρικό του γραφείο γεννήθηκαν μέσα σε γάμο. Τι λες. Ναι. Πανέξυπνο. Ναι. Ίσως να μην έχω αρκετές γνώσεις ψυχολογίας όπως λες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχω εμπειρίες ζωής και συνέστηση. Ότι δεν έχεις συνέστηση είναι ξεκάθαρο. Ότι δεν έχεις συνέστηση είναι ξεκάθαρο. Ότι έχεις μόνο έγνοια για το πώς νιώθεις εσύ, επίσης είναι ξεκάθαρο. Όπως είπα και πιο πριν, όλα αυτά που λέω δεν έχει να κάνει με εκείνον τον τύπο που ανάγκασε την κοπέλα σε αυτές τις πράξεις, αλλά επειδή άρχισες να κράζεις γενικά τους πολυγάμικους. Ούτε τους πολυγάμικους έκραψα, ούτε τους πολυγαμίκους, ούτε τους πολυγαμίκους. Και φυσικά δεν άργησε τα μπέλα του νάρκη σου που μου έβαλες. Τη φόρεσες μόνο σου. Την κρέμασες. Και τη ρισώνεις και τη γυαλίζεις τώρα με τούτα που γράφεις πάλι, με το καινούργιο προφίλ που άνοιξες. Sorry. Έχω μια άποψη, εγώ μια άποψη είπα και έτυχε μια φορά να διαφωνήσω. Μία. Εγώ δεν είχα την ανάγκη να βγάλει κανείς κανένα βίντεο για μένα, γιατί απλούστατα δεν έχω κανένα όφελος, ούτε προβολές, ούτε λεφτά θα πάρω. Όχι τώρα που μου λέει, τώρα βασικά μου λέει ότι εγώ έβγαλα βίντεο για προβολές, λεφτά και όφελος. Μάλιστα. Καταλάβες. Λες ότι το βίντεο δεν ήταν για μένα, αλλά είπες ότι θα σου απαντήσω σε βίντεο, γιατί το αλλάζεις τώρα. Απάντησα σε βίντεο και χρησιμοποίησα το γελίο παράδειγμά σου για να εξηγήσω στους ανθρώπους ότι ο καθένας που λέει βλακίες και παράλογα επιχειρήματα δεν πρέπει να τους ψαρώνει. Τα πήρα τώρα. Φοβάσαι. Όχι. Αντίθετα, το να κατηγορούμε με νάρκισο, με ναρκισισμό. Με βάζεις καθόλου τόνους, ρε φίλε. Κάθε φορά τον οποιοδήποτε, αυτό είναι προβολή του εαυτού μας. Το βρήκες. Το βρήκες. Κάνω προβολή, είμαι μια ναρκισσός. Και κάνω προβολή πάνω σε όλους τους άλλους ναρκισσούς. Το βρήκες. Συγχαρητήρια. Λάκη! Λάκη! Τι θα δώσουμε στον κύριο? Τι θα δώσουμε στον κύριο? Τι βραβείο θα δώσουμε στον κύριο που το βρήκε? Είμαι ναρκισσός και κάνω προβολές. Επίσης, και να αλλάζουμε τα λεγόμενα του άλλου και να τα παρουσιάζουμε αλλιώς όπως μας βολεύει, αυτό το είναι. Αυτό το είναι τι είναι, μες στο μυαλό σου το βλέπεις έτσι. Όταν σου απαντάει ένας επιστήμονας και σου εξηγεί ότι αυτά που λες σημαίνουν έτσι και οδηγούν σε αδιέξοδη σκέψη σου, δεν αλλάζει τα λεγόμενα σου. Προσπαθεί να τα βάλει σε μια λογική σειρά. Όπως είπα, εγώ δεν έχω κάτι προσωπικό. Μια φορά διαφώνησε και το πήρες προσωπικά. Όχι, μάνα μου, δεν το πήρα προσωπικό. Ούτε καν το όνομα σου, που, το όνομα που δηλώνεις δεν διαβάζω. Δεν το πήρα προσωπικά. Ψυχοεκπαιδευτικά το παίρνω. Όταν ένα βίντεο είναι δημόσια, έχει δικαίωμα να πει τη γνώμη του καθένας. Όχι στο κανάλι μου. Στο κανάλι μου, όποιος γράφει βλακίες κάτω από τα βίντεο, μπαίνει σε απόκρυψη. Αν θεωρείς ότι γίνεται καφενείο επειδή κάποιος δεν συμφωνεί με κάτι. Είπα ότι έγινε καφενείο γιατί πήγαινες κάτω από κάθε σχόλιο που έγραφαν άλλοι άνθρωποι και έγραφες κοροϊδευτικά σχόλια και σχολίαζες και κάνεις τον έξυπνο. Λυπάμαι, αλλά που δεν επηρεάζουμε από την αυθεντία. Όχι, να μην επηρεάζουσαι από την αυθεντία, είναι σε κρίμα. Θα χάσεις την αυθεντικότητα σου αν επηρεάζουσαι από την αυθεντία. Είναι λάθος να θεωρούμε ότι πολυγαμίκοι είναι μόνο κρεβάτι και σεξ και πως δεν έχουν συναισθήματα. Όχι, μάνα μου, έχεις συναισθήματα. Έχεις συναισθήματα. Δεν μπορούν να κλέψουν τα συναισθήματα. Έβαλα τους σε αποκρύψη. Εντάξει. Έχεις συναισθήματα και μάλιστα φεδρά. Και έχεις επιχειρήματα ακόμη φεδρότερα. Να σου πω τώρα, σοβαρά τώρα. Σοβαρά τώρα. Εννοείται ότι την επόμενη φορά μου να κάνει προφίλ, γιατί να κάνω ξανά. Θα κάνω ξανά βίντεο. Όχι, να το βάλω σε απόκρυψη χωρίς να το κάνω. Ναι, φτάνει. Θέλω να κλείσω με αυτό. Έχεις όλη μου την αγάπη και την κατανόηση. Αντιλαμβάνομαι τη ροπή σου προς την πολυγαμία. Αντιλαμβάνομαι τις τεράστιες επιθυμίες που έχεις να γίνεις πολυγαμικός με τις ευχές μου. Και που τα 20 μου νύσα. Γίνε πολυγαμικός και να το απολαύσεις σου. Και να το ευχαριστηθείς σου. Και να γεμίσεις ευχάριστα, υπέροχα συναισθήματα από την καρδιά μου μέσα. Εσύ τι έχεις να ευχηθείς στον άνθρωπο? Απόλυτα τα ίδια. Να προσέχει να μην το κάψει λίγο, το λαδώνει. Εντάξει, εγώ δεν έχω καταλάβει προς τι όλο αυτό το interaction εδώ πέρα στο κανάλι. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Είδε φως και μπήκε. Ναι, αλλά τράβηξε πολύ, ρε παιδί μου, αυτή η ιστορία. Γιατί κάνω εγώ απαντήσεις. Γιατί απαντάς και τι μου είπες και τι σου είπα και εγώ. Ξέρεις αυτό και εκείνο το άλλο. Γιατί ξέρω και από προσωπική εμπειρία και από κλινική εμπειρία ότι πολλοί άνθρωποι στη δουλειά τους
στις δουλειές τους, στα κοινωνικά τους περιβάλλοντα, στις ευρύτερες οικογένειες. Έχουν πολλούς τέτοιους τύπους, ξερόλες, οι οποίοι πετάγονται σαν το πιτούριν του χαλουμιού και λένε τις γνώμες τους και το παίζουν και έξυπνοι και βγάζουν και διαγνώσεις στους ειδικούς χωρίς να είναι ειδικοί ήδη. Και έχουν τέτοια μπιθό, γιατί έχουν θράσος οι άνθρωποι που είναι, έχουν άγνοια, που τους αναστατώνουν. Εγώ για αυτούς κάνω τα βίντεο. Εντάξει. Με τις ευχές μας, λοιπόν. Ναι. Να μην το ευχηθώ έτσι όπως το είπαμε. Ναι. Και καλά πολύ. Ναι, ναι. Πολύ... Λες ότι είναι πολυγαμικός, αλλά λέγεις πολυσυντροφικός, θα σου λέγανε και πολύ, καλή πολυσυντροφικότητα. Αφού λες πολυγαμικός, αν δεν και καλά πολυγαμίσια. Είναι πίσω. Πού είναι πίσω. Στο μικρόφωνο σου. Θα πεις να βάλεις το φαΐ πάνω τώρα. Ναι, έβαλα το φαΐ, τι να κάνω. Το έβαλα. Να. Τι. Ρωτώ. Εντάξει, το θα έκλεισα να βάζω. Όχι, να πούνε ότι είμαστε σνόπ και ελιτιστές. Όχι, είναι θέκτης. Και λέμε, επειδή ο άνθρωπος έγραψε τρεις φορές πολυγαμίκους, έβαλα λέξη πολυγαμίκους. Επειδή είναι θέκτης. Επειδή είναι Netflix, ο κόσμος θα καταλάβει ότι έχουμε και μια χαλαρή διάθεση. Ναι, ρε μάνα μου, μα είναι να τσακρίσει το πλάσμα. Ναι. Τι να κάνω. Και να τσακρίσει το πλάσμα, μπορείς να εξηγήσεις στο σκύλο ότι αν φάει. Γιατί εγώ νομίζω απλώς μυριζόταν. Αν φάει από τα pellet που έχουν πάνω τα excrements της γάτας, θα δηλητριαστεί. Μη με γλύφεις. Εγώ είμαι βέβαιος ότι έχει φάει. Όχι, ρε, δεν έφαγε, βρε. Δεν έφαγε, βρε. Είναι καλό σκύλι, βρε. Λάκη, πες μας, είσαι πολυγαμίκος ή μονογαμίκος εσύ? Είναι αερογαμίκος. Αμέσα έξω. Έχει timer το φαΐ? Ή να το κρούμε? Λες το κρούσουμε. Είναι ωραίο σαν αλλά... Δεν κατάσταση, να εδώ. Έλα να σου κάνω, τα αυτιά σου, ανέμισμα. Αυτά είναι. Κοιτάξτε, ευχαρίστησε το σκυλί. Αγάπη μου! Αγάπη μου! Λατρεία μου, μυρίζει ο κοιτοκίνη! Τώρα θα αρχίσουν οι πολύ αέρο αυτές. Λάκι. Θα κρούσει το φαΐ, αγάπη! Πάμε, θα κρούσει το φαΐ. Και άμα τελειώσεις, τούτο μου κάνει τσάρτο, εγώ να κάνω τη δεύτερη μέρα καμπάνω. Τώρα έχω έπεσε. Ναι. Oh yes. Oh yes. Έπεσε το ρεύμα. Η κάμερα ακόμα τραβά. Ελπίζω να μην είναι από το πολυπρίζο σου, baby. Τι έγινε, σεισμός, κατακλυσμός, νεροποντί, έπεσε το ρεύμα. Δεν ξέρω. Σχεδόν έτοιμο είναι το φαγητό σου, σχεδόν. Και τι φαγητό θα φας? Μα σου έχω πάρει σνίτσελ κοτόπουλου. Επειδή ξέρω πως αρέσει το σνίτσελ και σ' αρέσει το κοτόπουλο και τα έχω συνδυάσει σε 2-1. Σνίτσελ κοτόπουλου. Τέλεια! Να σου πω κάτι. Να μου πεις κάτι. Έχει κάτι το σνίτσελ κοτόπουλο που είναι σκληρό, ρε θέλα. Το σνίτσελ το χοιρινό που φάγες χθες, το κοτόπουλο πάλι είναι σκληρό. Χθες έφαγες σνίτσελ χοιρινό, σήμερα θα φας σνίτσελ κοτόπουλο. Ναι, και την πρώτη φορά έγινε αυτό, στο τέλος. Ποιο έχεις πάρει την πρώτη φορά? Ξέρεις τι προσπαθώ να κάνω? Να αποφύγω τις έτοιμες... τις έτοιμες κοτομπουκές που είναι πολύ επεξεργασμένες. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Αχ, ήρθε ο ρωτάς του Γεωργία. Τα μυρίζετε, ρε, δεν τα γλυφτά, μυρίζετε. Όλα καλά, γιατί κόπηκε το ρεύμα. Ο Θεός και η ψυχή τους. Ξέρω εγώ γιατί κόπηκε το ρεύμα, ξέρω γιατί ήρθε το εκεί, αναφέρει τα πράγματα, ξέρω εγώ τι γίνεται. Όχι, ένιωσαν ακόμα. Και τους πιάνω και τηλέφωνο και δεν απαντώ. Κοιτάξτε την ώρα του. Είναι ο γλύκος. Και έχει... Να χαϊδέψω τι... Έλα, να χαϊδέψεις την... Όχι τώρα τη γάτα, γιατί άμα πας να χαϊδέψεις τώρα τη γάτα, θα ξεχαϊδευτεί ο σκύλος. Τι άκουσα, πάτε στη γάτα, έρχομαι τρέχοντας.
Φώναξε τη Ολίβια, πες τι θα κάνει. Ολίβια! Ολίβια! Τι κάνεις κουκλίτσα, έρχεται ο σκιολάκι να παίξει μαζί σου, Ολίβια!